Μπράντλεϊ Κούπερ τώρα με την Lady Gaga αποκαλύπτουν ότι δεν ήταν ζευγάρι και τα κάναν όλα για την ταινία. Μας πήρε τρία χρόνια για να το καταλάβουμε. Τζάμπα τόσα βίντεο, τζάμπα τόσα αφιερώματα. Δώσανε ψωμί όμως σε κάποιους. Σε όλες τις εκπομπές όλο τον κόσμο. Συζητήθηκε τόσο πολύ τη βραδιά των Όσκαρ το πόσο ερωτευμένοι φαίνονταν και οι δύο προέρχονταν από χωρισμούς. Σήμερα λοιπόν εξηγεί ο Μπράντλεϊ Κούπερ. Όταν γινόταν η ταινία και υποτίθεται ότι υπήρχαν οι φήμες ότι είναι ζευγάρι, μια χαρά παντρεμένοι ήταν. Ναι, ναι, αλλά εκεί στα Όσκαρ ήταν και οι δύο χωρίς σύντροφο. Γι' αυτό και φούντα. Αφού ήταν η Ρίνα Σάικ από κάτω. Μάτια εδώ και τα λοιπά. Ήταν τσακωμένοι, γράφουν ότι είναι τσακωμένοι με τη μητέρα του Μπράντλεϊ Κούπερ. Λέει λοιπόν σήμερα ο Κούπερ τρία χρόνια μετά ότι δεν υπήρχε τίποτα ερωτικό μεταξύ μας. Είχα τεράστιο άγχος όταν μου ζητήθηκε να τραγουδήσω μπροστά στο κοινό που δεν είμαι τραγουδιστής και ένιωσα τόσο καλά με την Lady Gaga που αυτό βγήκε προς τα έξω ότι ήμασταν σαν ερωτευμένοι. Έτσι κι αλλιώς έπρεπε να υποδηθούμε ένα ερωτευμένο ζευγάρι. Δεν θυμόσαστε που λέγαμε ότι χώρισε τα πλάνα εκεί στο κόκκινο χαλί με την Ειρήνα Σάικ. Καλά, εντάξει, πιο ωραία η Ειρήνα Σάικ. Σκεφτείτε όμως και τι είναι. Δεν σημαίνει κάτι, ο έρωτας δεν έχει να κάνει με αυτό. Σκεφτείτε όμως και τη θέση της Ειρήνα τότε που να είναι παντρεμένη με τον άλλον και να βγαίνει. Και το κούστο μου μίλησα. Συγγνώμη, δηλαδή, παιδιά, συγγνώμη τώρα, να μην τρελαθούμε. Στο πλαίσιο του MeToo απαγορεύεται να πούμε ότι μας αρέσει μια γυναίκα ενώ δεν μας αρέσει πολύ μια άλλη. Όχι, αλλά γιατί και εμένα μου αρέσει η Μα και όταν λέω. Συγγνώμη τώρα, μιλάω για μένα. Θες να μιλήσεις για μένα, είσαι εδώ. Μα το θέμα είναι ποιος σου αρέσει εσένα περισσότερο. Να μην μιλάμε τίποτα, να μην λέμε τώρα. Μα έχει σχέση το ποιος σου αρέσει. Όχι, γιατί υπονοείς. Γιατί πίσω από αυτό υπονοείς ότι η Ειρήνα Σάικ είναι μια πολύ ωραία γυναίκα, η άλλη είναι λίγο πιο εναλλακτική. Την έχουμε δει με μπριζόλι στο κεφάλι. Η γνώμη, όπως και να έχει τα πράγματα, παιδιά, μην αφαιρέσουμε από τους ανθρώπους το δικαίωμα να έχουν άποψη ότι μ' αρέσει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Και κάνω μπούλινγκ στο Παναθηναϊκό, αν μ' αρέσει ο Ολυμπιακός. Τι πράγματα είναι αυτά δηλαδή. Μ' αρέσει σαν γυναίκα περισσότερο μια από την άλλη. Εσένα γιατί λες ότι σου αρέσει ο Τζέισον Στέιθαμ και δεν σου αρέσει κάποιος άλλος. Δικαίωμά σου. Και εμένα δεν μ' αρέσει ο Τζέισον Στέιθαμ. Σου είπα εγώ για να μην το λες. Ελάτε και κύριε. Στέιθαμ. Θα τρελαθώ. 10.000 ευρώ.